Και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα ξεκινώντας την ομιλία μου. Με ποιον τρόπο ο νεοφιλελευθερισμός και το μνημονιακό τόξο των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών, αλλά και πριν, αποπειράθηκαν να επεδώσουν την κυριαρχία τους επί των εργαζομένων, επί των φτωχών, επί όσων αντιστέκονται και όσων αμφισβητούν την πολιτική τους? Ένα βασικό όπλο τους για να επιβληθούν επί σωμάτων και επί συνειδήσεων ήταν η θέσπιση ενός καθεστώτος έκτακτης ανάγκης και εξαίρεσης δικαιωμάτων με το πρόσχημα της κρίσης. Καθεστώς που για να εμπεδωθεί και να επιβάλλει τις πολιτικές του έπρεπε να έχει κάποια εργαλεία. Έτσι γίναν τρομονόμοι, και όχι μόνο στην Ελλάδα φυσικά, κουκουλονόμοι, ειδικές φυλακές υψηλής ασφαλείας, αυστηροποίηση όλων των νομοθεσιών, ώστε η απειλή να κρέμεται πάνω από τον κάθε άνθρωπο. Ο νεοφιλελευθερισμός στηρίζεται στην αυταρχική διακυβέρνηση. Επιχείρησε λοιπόν να εμπεδώσει στην κοινωνία το φόβο, να παραλύσει τη δημοκρατία, να διαλύσει τις εργασιακές σχέσεις, να καταστρέψει κάθε αυτονόητη πρόνοια που πρέπει να παρέχεται στους πολίτες. Αυτές οι πολιτικές λοιπόν πάνε αγκαζέ με ένα ιδεολογικό σύμπαν που καταλήγει σε διαπομπεύσεις ανθρώπων, όπως ζήσαμε στο παρελθόν με τις ορθωτικές γυναίκες, καταλήγει σε κηρύγματα μίσους ενάντια σε μετανάστες και πρόσφυγες, καταλήγει στην απόπειρα τρομοκράτησης της κοινωνίας, καταλήγει βεβαίως και σε φυλακές τύπου Γάμα. Αυτά είναι όλα μαζί στον πυρήνα της σκέψης και της πολιτικής αυτών που μας κυβερνούσαν, μαζί με τους υποστηρικτές τους στα κανάλια, με το ζημίωτο φυσικά, όπως είδαμε, και που συνεχίζουν στον ίδιο σκοπό μέχρι να καταφέρουν, όπως νομίζουν, να θύρουν την αριστερή κυβέρνηση και να τρομάξουν τους πολίτες. Τι είπε ο κύριος Σαμαράς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, στο πασχαλιάτικο μήνυμα αγάπης που έστειλε στην κοινωνία? Είπε αυτό ακριβώς. Ότι δηλαδή γκρεμίζεται το θεάρεστο έργο του. Ποιο έργο? Οι πολιτικές λιτότητας για το λαό και οι πολιτικές του αυταρχικού κράτους. Αυτές οι πολιτικές που αυτός και μέλη της παράταξής του θεωρούν κομβικές στην ακροδεξιά ιδεολογία τους και κομβικές και στην απεύθυνσή τους στην κοινωνία, γιατί φυσικά δεν έχουν κάτι άλλο να προτείνουν πλην μνημονίων και φυλακών. Γι' αυτό και μίλησε ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι η πολιτική του γκρεμίζεται και ότι ξανά άρχισαν να εμφανίζονται και πάλι κουκουλοφόροι, καταλήψεις, λαθρομετανάστες παντού, επεισόδια, ακόμα και επαφές με τρομοκράτες, όπως είπε. Βεβαίως δεν αναφερόταν στη τρομοκρατία των δανειστών, στην οποία και τελικά υπέκυψε. Ο πραγματικός τρόμος όμως των μνημονιακών δυνάμεων, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητές συναδέλφισσες, είναι ότι ξυλώνεται η μνημονιακή πολιτική. Σε αυτό προσπαθούν να απαντήσουν τρομοκρατώντας τον κόσμο για δίθεν τάχα μου κινδύνους. Το αποπειράθηκαν και πριν τις εκλογές, αλλά ευτυχώς ο ελληνικός λαός αποφάσισε να τους απαντήσει με το δικό του τρόπο και να τους αποκαθιλώσει. Η αριστερή κυβέρνηση, λοιπόν, αγαπητές συναδέλφες και αγαπητοί συναδελφοί από την άλλη πλευρά, προσπαθεί να κάνει μια τομή που δεν αφορά τον οικονομικό τομέα και τον τομέα της διαπραγμάτευσης, αλλά αφορά και τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Αφορά δηλαδή τη δημοκρατία, όπως είπε και ο κύριος Υπουργός νωρίτερα, για την οποία η αριστερά παλεύει μια ζωή, και δεν κάνουμε πίσω όσο και αν σκούζουν οι θεματοφύλακες του ακροδεξιού και νεοφιλελεύθερου αυταρχισμού. Το νομοσχέδιο που συζητάμε σήμερα αφορά τα στοιχειώδη που πρέπει να γίνουν για να εξυγχρονιστεί το σοφρονιστικό σύστημα, και είναι όντως σοφρονιστικά αυτά που προβλέπει, για να αποσυμφορηθούν δηλαδή οι φυλακές, να γίνουν ανθρώπινες συνθήκες, μιας και οι έγκλειστοι έχουν τιμωρηθεί από τον νόμο σε στέρηση της ελευθερίας και όχι σε εξόντωση και όχι σε αναξιοπρέπεια. Με κορυφαίο φυσικά ζήτημα εδώ την κατάργηση της ελληνικής σύλληψης, των φυλακών της ελληνικής σύλληψης Γκουαντάναμο, δηλαδή των φυλακών τύπου Γάμα. Να υπενθυμίσω ότι η τελευταία έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Πρόληψης Βασανιστερίων, αυτή που η προηγούμενη κυβέρνηση απέκρυψε με έναν τρόπο, μιλάει για τις απαράδεκτες συνθήκες στις φυλακές και αναφέρεται στις φυλακές των Ιωαννίνων, δυναμικού 70 θέσεων όπου κρατούνταν το 2013 232 άτομα, στις φυλακές των Διαβατών 250 θέσεων που κρατούνταν 590, ενώ στις Κομωτινής δυναμικού 96 κρατούνταν 336. Κρατούμενοι σε απαράδεκτες συνθήκες για ένα πολιτισμένο κράτος. Ξεχωριστό κεφάλαιο της έκθεσης αυτής, οι τραγικές ελλείψεις στον τομέα της υγειονομικής φροντίδας, όπου η Επιτροπή διαπιστώνει επιδείνωση. Κατά την επίσκεψή της στις ανδρικές φυλακές του Κορυδαλλού, δεν βρέθηκε ούτε ένας γιατρός πλήρους απασχόλησης, τα ίδια και στις γυναικείες φυλακές του Κορυδαλλού, στο ειδικό κατάστημα κράτησης νέων του Αυλώνα, όπως επίσης και στις φυλακές Διαβατών και στις φυλακές Λάρισας, που δεν υπήρχε κανένας μόνιμος γιατρός, και πολλά άλλα ακόμα ζητήματα. Το νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται να απαντήσει σε αυτά
και άλλα πολλά που θεωρούνται στοιχειώδη. Είναι επίσης κορυφαία σημασίας, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η ελαχιστοποίηση του εγκλισμού των ανηλίκων δραστών και η ύπαρξη εναλλακτικών μέτρων κράτησης ώστε να αποφεύγεται η πλήρης κοινωνική περιθωριοποίηση. Και αυτό, γιατί δεν μισούμε τους νέους ανθρώπους που βρέθηκαν στην παραβατικότητα, μου προκάλεσε αλγινή εντύπωση η τοποθέτηση του εισηγητή του ποταμιού του κ. Φωτήλα, που μίλησε για τα όρια ηλικίας. Μπορεί να ήταν το δικό του παιδί, το δικό μου παιδί αύριο, να βρίσκεται σε παραβατικότητα. Και αυτά τα παιδιά θέλουμε να επανανταχθούν στο κοινωνικό σύνολο. Όπως επίσης, δεν μισούμε τους ανθρώπους που για διάφορους λόγους, κυρίως κοινωνικούς, κατέληξαν στη χρήση ουσιών. Γι' αυτό το νομοσχέδιο έχει μια σειρά από ρυθμίσεις που διευκολύνουν την επιλογή της απεξάρτησης αντί της φυλακής. Και από διάφορες τοποθετήσεις που άκουσα σήμερα σε αυτή την αίθουσα, είναι σαν να έχει επισκεφτεί κανένας βουλευτής στοιχειωδώς μια φορά ένα σοφρονιστικό κατάστημα και μιλάει για αυτές τις φυλακές και δεν έχει δει τις συνθήκες. Κλείνω με μια κριτική για τη φωτογραφική διάταξη. Αυτή τη στιγμή, κυρίες και κύριοι βουλευτές, υπάρχει ένας κρατούμενος και φιλοξενείται, υπάρχει στην μεμορραγικό επεισόδιο, εγκεφαλική αιμορραγία, αν δεν κάνω λάθος, κύριε Πρόεδρε, που είστε και γιατρός, αν το λέω σωστά, στο νοσοκομείο της Λάρισσας, στην νευροχειρουργική κλινική. Οι γιατροί τον φυλάνε τρεις βάρδιες εξωτερική φρουρή. Οι γιατροί ό,τι είχαν να κάνουν, το κάνουν. Αυτός ο άνθρωπος χρήζει αποκατάστασης. Να αποφυλακιστεί ή να τον πετάξουμε σε ένα κελί για να πεθάνει. Απέναντι λοιπόν σε αυτό το δόγμα της μηδενικής ανοχής, εμείς θα συνεχίσουμε τη δουλειά μας και είμαι σίγουρη ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ.